σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην απόψινή κλήρωση του Τζόκερ και του Πρώτο. Στην πρώτη κατηγορία το Τζόκερ δίνει 600.000 ευρώ, ενώ παράλληλα απόψε το Πρώτο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε από τον Γιάννη Κορδόνη τα ποσά του Τζόκερ, πάντοτε με ακρίβεια. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φωτεινή. Μια χαρά εσύ. Είμαι πάρα πολύ καλά. Όταν μάθω και τα ποσά, ακόμα καλύτερα. Βεβαίως. Να πούμε ότι ένας νικητής στην προηγούμενη κλήρωση του Τζόκερ πήρε 3.700.000 ευρώ. Και έτσι σήμερα το Τζόκερ στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 600.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία, με 5 σωστές προβλέψεις, οι νικητές θα μοιραστούν 137.460 ευρώ και 46 λεπτά. Και στην τρίτη κατηγορία, 4-1, κάθε νικητής θα πάρει 2.500 ευρώ. Και να πούμε, βέβαια, Γιάννη μου, και τα 600.000 ευρώ τουλάχιστον στην πρώτη κατηγορία δεν μας χαλάνε να τα κερδίσουμε. Έτσι, το αντίθετο θα έλεγα. Μια χαρά είναι και αυτά. Λοιπόν, αφού μάθαμε τα ποσά, πάμε να μάθουμε τώρα και το σημερινό μας καλεσμένο. Έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με το μπάσκετ, έχοντας διανύσει μια σημαντική πορεία στο χώρο του αθλήματος. Αυτή την περίοδο αγωνίζεται στην ομάδα της Κηφισιάς, κοντά μας, ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Καλώς τον Παναγιώτη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, Παναγιώτη, σπουδαίες διακρίσεις, πολύ σημαντική πορεία λοιπόν στο μπάσκετ και έτσι ξετυλίγοντας το κουβάρι προς τα πίσω, θα ήθελα να μου πεις πότε ξεκίνησε να παίζεις μπάσκετ. Ξεκίνησα στην ηλικία των 15, όταν πήγαινα... Επαγγελματικά? Όχι, ήταν τελείως αεραστεχνικό το... Α, αρκετά μεγάλος. Ναι. Το επαγγελματικό είναι γύρω στα 15 χρόνια, 2000 πήγα στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, θες να μας πεις δηλαδή ότι εκεί στα 5-6 δεν ασχολήθηκες με τον μπάσκετ? Όχι, καθόλου. Είμαι από αυτούς που ξεκίνησαν λίγο μεγάλοι. Ναι. Άρχισα να... Δηλαδή, ποιο ήταν το πρώτο σου άθλημα? Το πρώτο μου άθλημα να παίξω ποδόσφαιρο ήταν ο καημός μου, να παίξω στην τοπική ομάδα του χωριού μου. Και από ποιο χωριό? Είναι από το Σαμικό Ηλία στη Ζωτήριο. Πάρα πολύ ωραία. Χαιρετισμούς λοιπόν και στη να τους δώσουμε. Χωριό. Και ελπίζω να έχουν παίξει, να φάρουμε τυχαίροι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν τώρα στην Επιτροπή. Καλησπέρα σε όλους σας. Κύριε Βαλεργάκη, είμαστε έτοιμοι λοιπόν για τις δύο απόψινες κληρώσεις του Τζόκερ και του Πρώτο. Καλησπέρα σας, όλα είναι έτοιμα. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία των κληρώσεων. Σε όσοι συμμετέχουν στα παιχνίδια, ευχόμαστε καλή τύχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη μου, ξεκινάμε μέσα στην κλήρωση του Τζόκερ, αφού βέβαια πατήσει το κουμπί. Καλή τύχη σε όλους να πούμε. Τζάμπολ να πω εγώ, κατευθείαν έφυγε η μπάλα. Ωραία. Η πάσα σε σένα, Γιάννη. Βεβαίως, λοιπόν. Η κληρωτήτα του Τζόκερ έχει ενεργοποιηθεί. 45 μπαλάκια βρίσκονται μέσα, από το 1 μέχρι και το 45. Πάμε λοιπόν να βρούμε τους 5 τυχερούς αριθμούς και να μοιράσουμε 600.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Πολύ ωραία. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 20. Και θέλω να μου πεις τελικά ποιος ήταν αυτός ο οποίος σε ενέπνευσε να ασχοληθείς με τον μπάσκετ. Και τελικά να το αγαπήσεις και να το κάνεις το κύριο αρχό επάγγελμά σου. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 28. Είχα να διχαιρώσω ότι είχα κάποιους καλούς προπονητές όταν ξεκίνησα. Mm. Αλλά τρίτο μένα, μπαλάκι, αριθμός 16. Ο δάσκαλος αυτός που με ενέπνευσε ήταν ο Γιάννης Σφαιρόπουλος. Με στον Ολυμπιακό. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι θα ήταν και δάσκαλος και καλός προπονητής. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 39. Ήταν παιδαγωγός, γιατί δούλευε πάρα πολύ με μικρούς και αυτό που ουσιαστικά μου έχει μείνει είναι οι ατέλειωτες ώρες που μιλούσαμε για να καταφέρει να μας εξηγήσει. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 4. Πολύ ωραία. Να μας εξηγήσει. Να μας εξηγήσει το πώς είναι η ζωή ενός αθλητή και το πώς υπάρχουν πολλά πάνω και κάτω. Mm. Και θα πρέπει να είσαι προσιλωμένος στους στόχους και να αγαπάς αυτό που κάνεις και να μην αφήνεις τίποτα να φύγεις από τους στόχους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εμείς είμαστε προσιλωμένοι όμως στα 5 τυχερά νούμερα, τα οποία είναι, Παναγιώτη μου, 20, 28, 16, 39 και 4. Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν τα 5 τυχερά νούμερα και μια και μιλάμε τώρα για τους 5 τυχερούς αριθμούς, θα ήθελα να σε ρωτήσω, με τελικά η τύχη είναι σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη ενός νικηφόρου αποτελέσματος στο μπάσκετ? Δεν είναι μόνο η τύχη, είναι και άλλα αποτελέσματα. Είναι η προετοιμασία, είναι η πάρα πολύ σωστή δουλειά. Σίγουρα χρειάζεται και η τύχη σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό πράγμα που έχει να κάνει με την τύχη είναι ότι αφορά την υγεία ενός αθλητή και το πώς θα καταφέρει κατά τη διάρκεια των χρόνων και της επαγγελματικής του καριέρας να παραμείνει υγιής για να μπορέσει να μην έχει τραυματισμούς. Και εγώ θα πω και ένα άλλο κομμάτι, μάλλον και οι προτάσεις, δηλαδή η συγκυρία. Ναι, έτσι. Σίγουρα. Mm.
Λοιπόν, με όλα αυτά λοιπόν, άδεια στην κληροτίδα μας. Γιάννη μου, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον αποψινό αριθμό Τζόκερ. Είμαστε πανέτοιμοι, Φωτεινή. Η κληροτίδα έχει αδειάσει. 20 μπαλάκια μπήκαν μόλις τώρα μέσα, από το 1 έως και το 20. Πάμε λοιπόν να βρούμε τον αριθμό Τζόκερ, που σε συνδυασμό πάντα με τους 5 αριθμούς που ήδη έχουμε βρει, θα οδηγήσει στους νικητές τις 600.000 ευρώ που μοιράζει σήμερα η πρώτη κατηγορία του Τζόκερ. Τζόκερ για σήμερα, αριθμός 11. Έτσι, η αγωνία λοιπόν δεν κράτησε πολύ. Η νικήτρια στήλη του Τζόκερ είναι Παναγιώτη μου. 20, 28, 16, 39, 4 και Τζόκερ το 11. Πολύ ωραία, να επαναλάβω και εγώ άλλη μια φορά τους αριθμούς μας, με αριθμητική φορά. Σειρά. 4, 16, 20, 30, 28, συγγνώμη, 39 και αποψινός αριθμό Τζόκερ 11, επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, 4, 16, 20, 28, 39 και αποψινός αριθμό Τζόκερ 11. Περνάμε αμέσως τώρα στην επόμενη κλήρωση, την κλήρωση του πρώτου. Γιάννης, ακούμε. Μεγάλη κλήρωση και για το πρώτο. Η πρώτη κατηγορία μοιράζει 1 εκατομμύριο ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία, με 6 σωστές προβλέψεις, κάθε νικητής θα πάρει από 25.000 ευρώ. Και στην τρίτη κατηγορία, με 5 σωστές προβλέψεις, οι νικητές θα πάρουν 2.500 ευρώ. Πολύ ωραία. Αυτές ήταν οι κατηγορίες για την κλήρωση του πρώτου. Και τώρα θα αναζητήσουμε μαζί με τον Παναγιώτη τον τυχερό επταψήφιο αριθμό, αφού για άλλη μια φορά πατήσει το κουμπί. Για άλλη φορά, μου καλή επιτυχία σε όλους. Ωραία. Καλή τύχη. Ενεργοποιήθηκε έτσι και η δεύτερη κληρωτίδα μας για σήμερα, η κληρωτίδα του πρώτου. Πάμε να βρούμε τους 7 τυχερούς αριθμούς. Πρώτο μπαλάκι, το 0. Δεύτερο μπαλάκι και πάλι το 0. Τρίτο μπαλάκι και πάλι το 0. Πολλά 0, Γιάννη, ε! Έλατε! Απίστευτο, τέταρτο και μπαλάκι άλλο 0. Και πάλι το 0. Αυτό είναι. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 6. Είδες, η τύχη τελικά κάνει τα δικά της γυρίσματα. Βέβαια. Έκτο μπαλάκι, αριθμός 1. Και τελευταίο μπαλάκι για σήμερα, αριθμός 3. Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα ακούμε. Είναι αυτός ο δύσκολος αριθμός. Ναι. 0, 0, 0, 0, 6, 1, 3. Επαναλαμβάνω τον τυχερό επταψήφιο αριθμό. 0, 0, 0, 0, 6, 1, 3. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, δύο υποψινές κληρώσεις. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο που ήταν απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο για το 2015. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Πριν λοιπόν σας καληνυχτήσουμε, θυμηθούμε τους αριθμούς του Τζόκερ για απόψε. 4, 16, 20, 28, 39, αποψινός αριθμό Τζόκερ 11. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο με κλήρωση Λότο, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει τουλάχιστον, άκου Παναγιώτη, 1.850.000 ευρώ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.